Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης η δεύτερη δέσμη μέτρων στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ωστόσο, ακόμη και εκείνες που υπερψήφισαν να ασκούν κριτική, κυρίως στο σκέλος της καθυστέρησης στη λήψη των αποφάσεων και στον αναδρομικό της χαρακτήρα, αφού το 2021 για πολλές επιχειρήσεις θα είναι ήδη αργά. Η πρόταση, όπως παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Φώτη Βάβα, υπερψηφίστηκε από τις άλλες παρατάξεις πλην της Λαϊκής Συσπήρωσης που είχε αποχωρήσει μετά την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση και της αριστερής παρέμβασης. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, τα μέτρα που θα υλοποιήσει ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ρεαλιστικά στο πλαίσιο των οικονομικών του δυνατοτήτων, ενώ υπενθύμησε ότι ο Δήμος στέκεται αρρωγός στην τοπική επιχειρηματικότητα. Παραδέχθηκε ωστόσο πως υπάρχει περαιτέρω ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας και ειδικά εκείνων των επιχειρήσεων που έχουν εισέλθει σε ένα νέο καθεστώς λειτουργίας και απαγορεύσεων μετά τα πρόσφατα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή στην περιοχή με το τοπικό lockdown. Η βούληση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει τις επιχειρήσεις, να στηρίξει όμως με μέτρα ρεαλιστικά, με μέτρα που θα έχουν εκτιμηθεί και χωρίς σε καμία περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση. Την ομαλή μέσα σε εισαγωγικά στο μέτρο δυνατή εκτέλεση του προϋπολογισμού, ήρθαμε, εξειδικεύσαμε κάποια μέτρα στην Οικονομική Επιτροπή και κάποια επιπλέον μέτρα θα τα συζητήσουμε στο Δημοτικό, στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα συζητήσουμε τα ανταποδοτικά τέλη για το 2029 ή τα τέλη των επιχειρήσεων εστίασης για τη χρήση κοινόχρηστου του χώρου. Είμαστε ο πρώτος Δήμος της χώρας που λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Και αυτό δεν είναι ένα πυροτέχνημα που το λέμε μόνο και μόνο για να το ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά γιατί είναι έτσι. Την απόσυρση του θέματος και για ουσιαστικούς αλλά και για τεχνικούς λόγους πρότεινε ο εισηγητής της παράταξης Ενότητα Πολιτών Θωμάς Γιωτίτσας. Σημειώνοντας ότι μετά τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων θα χρειαστεί επικαιροποίηση του σχεδίου της Δημοτικής Αρχής. Ο Θωμάς Μπέγκας επέστρεψε τους χαρακτηρισμούς περί λαϊκισμού που ακούστηκαν από τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας πως είναι η ίδια αυτή που έσπευσε να επικοινωνήσει τη δεύτερη δέσμη μέτρων πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς και μπορούσαν αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν το 2020, διότι αν τα ανακλαστικά της Δημοτικής Αρχής ήταν διαφορετικά και οι αποφάσεις λαμβανόταν τον Απρίλιο και θεωρούνταν εφαρμοστές από τον Ιούνιο, δημιουργώντας μία νέα κατηγορία που θα έχει σχέση με τις πληττόμενες επιχειρήσεις, βεβαίως και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα από τον Ιούνιο. Δεν ακούσαμε από τη Δημοτική Αρχή 8 μήνες τώρα σχεδόν, 7 για την ακρίβεια, ούτε μία κοστολόγηση των συγκεκριμένων μέτρων. Ακούσαμε αντίθετα δικαιολογίες για την καθυστέρηση στη λήψη αυτών των μέτρων που τόσο ανάγκη έχουν οι επιχειρήσεις, ότι θα έπρεπε να δούμε πώς θα πάρει ο προϋπολογισμός, να δούμε πώς θα είναι οι απώλειες των χρημάτων κ.ο.κ. Και λέω δικαιολογίες γιατί ενώ στην ευρύτερη λογική αυτή θα ήταν μία σωστή διαδικασία, νομίζω ότι δεν έχει αντιληφθεί η Δημοτική Αρχή ότι σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε από την προηγούμενη άνοιξη, τον προηγούμενο χειμώνα, χρειάζονται έκτακτα μέτρα. Την αξιοποίηση του πλεονάσματος των 7 εκατομμυρίων στα ανταποδοτικά, αλλά και του επιπλέον ποσού ύψους 1 εκατομμυρίου περίπου, το οποίο θα καταλήξει στα ταμεία του Δήμου μέσω της αύξησης των δηλωθέντων τετραγωνικών, πρότεινε η παράταξη Ιωάννινα 2023 με εισηγητή τον Βασίλη Κοσμά. Κάμε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα πρώτα στην κατοχύρωση των 40.000 περίπου εκκρεμωσών δηλώσεων για να βγουν αυτά τα 430.000 τετραγωνικά, προκειμένου να επικαιροποιηθούν εμπρόθεσμα τα στοιχεία αυτά στο μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ, οπότε θα έχουμε δύο μεγάλα ποσά. Ένα, το πλεόνασμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας, που είναι 7 εκατομμύρια, συν 1 εκατομμύριο και όλο αυτό το ποσό να δούμε πώς να μπορέσουμε σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο να το διαθέσουμε. Ο Βλάσης Παπαχρήστος από την παράταξη Πολίτες για την Ανατροπή ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα με τον αναδρομικό τους χαρακτήρα από τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2021 δεν θα έχουν καμία άμεση επίπτωση στα οικονομικά των επιχειρήσεων. Παίρνουμε μια αμυντική στάση ως Δήμος απέναντι στις εξελίξεις. Το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση.
ταυτίζεται η Δημοτική Αρχή σε όλα τα επίπεδα με την κυβέρνηση και ας χαλιέται όταν το λέμε και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Αυτό κάνει εκ του αποτελέσματος. Πλήρη ταύτιση. Και εκ του αποτελέσματος αυτό είναι προβληματικότατο. Θα συζητήσουμε για μείωση τεταποδοτικά για επιχειρήσεις που θα έχουν κλείσει. Έχει φέρει κανένα σας βόλτα αυτό το διάστημα στην πόλη, στο κέντρο μόνο, σε κεντρικές οδούς, πόσα καταστήματα έχουν κλείσει. Ξέρετε σε πόσα ακόμα θα μπει λουκέτο. Δρυμή κατηγορώ προς τη Δημοτική Αρχή για το περιεχόμενο της δεύτερης δέσμης μέτρων, εξαπέλυσε ο Χρήστος Πατσούρας από την αριστερή παρέμβαση. Όντως θα γίνει, δυστυχώς ξαναλέω, και έτσι φαίνεται αρκετά δυσκολότερο το αμεσοεπόμενο άμεσο χρονικό διάστημα. Το λιγότερο είναι θα γέλαγε. Όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε με μια σοβαρότητα η πρόληψη κάποιων συγκεκριμένων μέτρων και σε ένα και έγκαιρα όσον αφορά χρονικά, αλλά όπως αναφέρθηκα και στην αρχή του σημερινού συμβουλίου, η Δημοτική Αρχή κατά την άποψή μου αποδεικνύει μετά από ένα χρόνο από την ανάληψη θητείας της ότι είναι βασιλικότερη του βασιλέως και θα το τονίζω συνεχώς. Ισμός, δυστυχώς θα πρέπει να το επαναφέρω λοιπόν, γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Έχουμε μπερδέψει, υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην κυβερνητική πολιτική, την οποία κάποιος μπορεί να την κριτικάρει όσο θέλει και είναι ανέξοδο, μπορώ και εγώ να πω ότι πρέπει τα μέσα πρέπει να, είναι άλλα και πρέπει να δώσει εκείνο και πρέπει να κάνει το άλλο κτλ. Το ζήτημα δεν είναι εμείς να υποκαταστήσουμε το κοινοβούλιο. Ο Δήμος δεν υποκαταστά το κράτος, το οποίο προφανώς και από τις συνθήκες στο οποίο βρισκόμαστε και προφανώς το δικό μας Δήμο που είναι στο κόκκινο πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν τα οξύτατα προβλήματα τα οποία έχουν. Είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία μπορεί να αντέξει η οικονομική κατάσταση του Δήμου μετά από ενδελεχή μελέτη όλων των παραμέτρων και γι' αυτό και η καθυστέρηση. Γιατί εύκολα μπορώ να εξαγγέλω, πάρ' δώστα τσοβόλα, δώστα όλα, είναι εξάλλου δημοφιλές το σύνθημα, αλλά πρέπει να υπάρχει για να δώσεις και να μην διακινδυνεύσεις την οικονομική κατάσταση του Δήμου.